Τώρα, ο μήνας που διανύουμε είναι ο μήνας για την πρόληψη. Και για αυτόν τον μήνα, για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πέρα από τις εξετάσεις, πέρα από όλα αυτά που πρέπει να κάνουν οι γυναίκες, μπορούν να ξεκινήσουν από την καθημερινότητά τους. Και η καθημερινότητα τι έχει? Την τροφή. Αυτό είναι το θέμα που επιλέξαμε σήμερα με τον διατροφολόγο μας, τον Παναγιώτη Ζήση, που καλλιεργεί το μουσί του. Τώρα το βλέπω. Αναπτύσσεται. Σιγά-σιγά. Έχουμε να βρεθούμε 2 εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς η διατροφή ως μέσο πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη μάχη. Μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να βοηθήσει και πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να διατηρείται ένα υγιές, ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος. Ακόμα και σε γυναίκες που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού, οι οποίες είναι παχύσαρκες, θέλουμε αυτές να χάσουν βάρος, γιατί έχουμε μια καλύτερη έκβαση της νόσου. Η διατροφή θα πρέπει να είναι χαμηλή σε λιπαρά και μάλιστα σε κορεσμένα και σε τρανς λιπαρά οξέα, δηλαδή ζωικά λιπαρά και τα προϊόντα σακούλα, τα οποία τα έχουμε αναλύσει σε άλλες εκπομπές. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 μερίδες, τουλάχιστον, δηλαδή μπορεί να φτάσουν και μέχρι τις 9 φρούτων και λαχανικών την ημέρα εξαιτίας της καλής δράσης των φυτικών ινών και των φυτοχημικών που περιέχουν. Τρόφιμα τα οποία είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, δηλαδή τρόφιμα τα οποία είναι υψηλά σε φυτικές ίνες. Καλά, θα τα εξειδικεύσουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά και πηγές καροτενοειδών, όπως είναι το β' καροτένιο, η ζεαξανθίνη και το λικοπένιο, για παράδειγμα η ντομάτα, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, η πιπεριά, το καρότο, είναι τρόφιμα τα οποία έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές δράσεις. Οπότε βοηθούν. Συνεχίζουμε. Κατανάλωση φυσικών αντιοξειδωτικών που προέρχονται από το ελαιόλαδο. Θυμίζω πολυφενόλες και βιταμίνη Ε στο ελαιόλαδο, από το σταφύλι, ρεσβερατρόλι και από το κόκκινο κρασί, φλαβονοειδή και πολυφενόλες. Μειωμένη πρόσληψη του αλκοόλ μέχρι 1 ποτό την ημέρα για τις γυναίκες. Φυσικά για τις γυναίκες οι οποίες δεν καταναλώνουν αλκοόλ, δεν συστήνουμε την κατανάλωση καθόλου αλκοόλ. Αλλά για αυτές που καταναλώνουν, λέμε μέχρι 1 ποτό την ημέρα, γιατί ναι, έχει φανεί. Μην το πάτε μια... ότι είναι απαραίτητο. Όχι ακριβώς. Γιατί έχει φανεί μια προαγωγή η υπερκατανάλωση αλκοόλ, μια προαγωγή στην καρκινική διαίρεση. Και μειωμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και ιδίως διαφόρων κρέατοσκευασμάτων, αλλαντικών δηλαδή, κυρίως που περιέχουν αυτά τα βλαβερά νητρικά και νητρώδη άλατα του νητρικού οξέως. Αυτό το οποίο παίζει πολύ στις μέρες μας είναι ο κουρκουμάς. Και θα κάνουμε και μια εκπομπή μόνο για τον κουρκουμά. Αλλά να πούμε ότι έχει φανεί από μελέτες ότι έχει εντός εισαγωγικών αντικαρκινικές ιδιότητες. Και θα πούμε και με ποιους τρόπους μια μπορούμε. Δεν έχει γεύση όμως ο κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς δίνει κυρίως χρώμα, δεν δίνει γεύση. Μάλιστα. Η γεύση του είναι ασθενής. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μια μέτρια ένταση άσκηση, η οποία να είναι τουλάχιστον για 150 λεπτά την εβδομάδα. Δηλαδή για ένα πενθήμερο, 30 λεπτά την ημέρα για ένα πενθήμερο. 2,5 ώρες την εβδομάδα. Και άφησα τελευταίο τα φυτοϊστρογόνα, δηλαδή τη σόγια και το λιναρόσπορο που ακούγονται πάρα πολύ συχνά, ιδίως η σόγια. Εδώ πέρα, κοιτάξτε κύριε Πολύζο, οι μελέτες είναι αντικρουόμενες. Δηλαδή έχουμε κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι όντως μπορούν να βοηθήσουν σε κάποιες ειδικές κατηγορίες ασθενών, δηλαδή σε μετεμνηνοπαυσιακές γυναίκες για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και αντικρουόμενες έρευνες, οι οποίες σχετίζουν τον ρόλο των φυτοϊστρογόνων στην προώθηση και στην ανάπτυξη της καρκινικής διαίρεσης των κυττάρων του μαστού. Για τις γυναίκες οι οποίες είναι ορμονοευαίσθητες, δεν θα πρέπει να καταναλώνουν προϊόντα τα οποία να είναι σόγιας. Και αμέσως μετά σας δίνω και θα δούμε και την κάρτα την επόμενη. Άρα γι' αυτό έχουμε τα 5 ερωτηματικά μετά την παρένθεση. Γιατί είναι όλα αυτά υποαίρεση. Είναι λοιπόν το πόρισμα της Αμερικανικής Εταιρείας κατά του καρκίνου που συστήνει σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνο του μαστού να προσλαμβάνουν μόνο μέτριες ποσότητες σόγιας και στα πλαίσια μιας ισορροπημένης υγιεινής διατροφής και να αποφεύγουν συμπληρώματα τα οποία περιέχουν σόγια και συμπληρώματα τα οποία περιέχουν μεγάλες ποσότητες ισοφλαβωνών. Πάμε για στην τελευταία μας κάρτα. Να δώσουμε και για κάποια φυτικά, κάποια βότανα τα οποία δεν θα πρέπει να καταναλώνονται σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Αυτά είναι το τζίνσενγκ, είναι το γκίκο, το τζίνκο μπιλόμπα. Είναι μια ουσία η οποία έχει δράση ανάλογη της τεσοστερόνης, είναι η δε υδροεπιανδροστερόνη, η οποία δίνεται σε διάφορες γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Είναι η γλυκύριζα και είναι και η ρίζα του άγριου γιάμ, που μπορεί να δοθεί σαν συμπλήρωμα διατροφής σε διάφορα σκευάσματα. Μάλιστα. Αυτά γιατί μπορούμε και εμείς να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας, πέρα από αυτά που δέχεται από εξωτερικούς παράγοντες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.